Ολυμπιακού Ιερατείου. Να υπάρχει... Σταύρο, να δούμε λίγο το διάλογο αυτό που ακούσαμε. Βέβαια, προέχει λίγο η ευκαιρότητα. Άντε. Ο ελληνικός λαός έδωσε την εντυπωρία του παρά τις αντίξωες συνθήκες. Η στάση όλων των πολιτών ήταν υποδειγματική. Δώσαμε ένα παράδειγμα δημοκρατίας. Τώρα αυτό που προέχει είναι να σφυριλατήσουμε την εθνική μας ομοψυχία και την εθνική μας ενότητα και να φροντίσουμε να διαμορφώσουμε ένα αραγές και ισχυρό εθνικό μέτωπο για την αποκατάσταση της ομαλότητας στην οικονομία, προκειμένου να διεκδικήσουμε άμεσα λύσεις στα προβλήματα, στις διαπραγματεύσεις με τους εταίρους μας, να σταματήσει ο στραγγαλισμός της οικονομίας, αλλά ταυτόχρονα και να διαμηνήσουμε ότι οι προτάσεις μας είναι ρεαλιστικές, είναι λογικές και είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε άμεσα σε μια ουσιαστική διαπραγμάτευση για να βρεθεί μια αξιόπιστη λύση, ένας έντιμος συμβιβασμός για το καλό της Ευρώπης. Διότι πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η Ευρώπη μέσα από συμβιβασμούς προχωρά, όχι μέσα από διαιρέσεις. Επιτρέψτε μου, κύριε Πρωθυπουργέ, να υπερθεματίσω. Σήμερα ο ελληνικός λαός, ασκώντας το κορυφαίο δημοκρατικό του δικαίωμα, εξέφρασε την ετιμιγορία του. Μια ετιμιγορία η οποία ερμηνεύεται μόνο με βάση τους όρους που διεξήχθη το δημοψήφισμα. Ουδής μπορεί να την ερμηνεύσει διαφορετικά και πολύ περισσότερο να την παρερμηνεύσει εντός και εκτός Ελλάδος. Η ετιμιγορία αυτή σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός είναι αποφασισμένος να θωρακίσει την πορεία της Ελλάδας εντός Ευρώπης, εντός Ευρωζώνης και εξορροτεί την κυβέρνηση με αυξημένη δημοκρατική νομιμοποίηση να επιτύχει μια συμφωνία η οποία θα σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός σέβεται στο ακέραιο τις υποχρεώσεις του με βάση το ευρωπαϊκό θεσμικό κεκτημένο και τις αρχές της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά μια συμφωνία η οποία θα εξασφαλίζει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας όπως το απαιτούν οι αρχές και οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το θεσμικό κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο καθορίζει και τις υποχρεώσεις μας, προσδιορίζεται από θεμελιώδεις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το μήνυμα είναι σαφές προς πάσα κατεύθυνση και νομίζω ότι το αίτημά σας για τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών των κομμάτων που εκπροσωπούνται στη Βουλή θα βοηθήσει σημαντικά, γιατί αυτό που θα προσπαθήσω να επιτύχω, αποδεχόμενος όπως είναι αυτονόητο χρέος μου αυτό το αίτημά σας, είναι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων να στείλει προς τα έξω το ίδιο μήνυμα. Η Ελλάδα ήταν, είναι και θα παραμείνει αναπόσπαστο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Εμείς οι Έλληνες αποδείξαμε σήμερα με την ετιμιγορία μας ότι δεν μπορούμε να διανοηθούμε την Ελλάδα εκτός Ευρώπης, εκτός Ευρωζώνης, σεβόμενοι όλες τις υποχρεώσεις μας. Αλλά στέλνω ένα μήνυμα ως πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας που συνιστά και έκκληση προς όλους τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Όταν η Ελλάδα σέβεται τις υποχρεώσεις της, αν λαμβανόταν μια οποιαδήποτε διαφορετική απόφαση, θα ήταν σαφές ότι η Ευρώπη θα ήταν κάτι διαφορετικό χωρίς την Ελλάδα από εκείνο που οραματίστηκαν εκείνοι που την ίδρυσαν. Τους λέμε λοιπόν ότι εμείς έχουμε αυτή τη βούληση και η βούλησή μας είναι αταλάντη και αδιαπραγμάτευτη.